Γεια σας από το Review. Σήμερα θα δούμε το selfie stick τρίποδο από τη Xiaomi. Είναι το αντίπαλο δέος του Blitzwolf που είχα παρουσιάσει πριν από κάποιες μέρες. Την παραπομπή θα σας την έχω κάπου εδώ πέρα πάνω. Ε, ας δούμε τι λέει και αυτό. Να το ανοίξουμε πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Άγγελο που μου το έδωσε να το ανοίξω. Και να το δούμε μαζί. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο ευγενικό μαζί του. Με το selfie stick Ένα κουτάκι. Απλή λευκή συσκευασία. Εδώ μας έχει κάποια γραφήματα. Είναι όλα μα όλα μα όλα στο κινέζικο. Πολύ κινέζικο. Εδώ μια καρτούλα. Οκ. Okay. Κάτι θα λέει, κάτι θα θέλει να μα πει ο Α κλείσουμε το ψάρι να πάει εδώ στην άκρη. Και να το δούμε. Τι λέει. Πρώτα απ' όλα είναι και αυτό πάρα πολύ όμορφο και δείχνει και είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Ε, σε κάποια προϊόντα πραγματικά η ποιότητα ξεχωρίζει. Ο μηχανισμός του είναι ο ίδιος, μπορώ να πω, εμπειρικά, όπως αυτός του Blitzwolf. Εδώ λογικά θα μας έχει το χειριστήριο. Δεν θέλει να βγει. Έχει ένα διαφορετικό σχεδιασμό όσον αφορά την τοποθέτηση του χειριστήριου. Εδώ μας έχει... Ε, μια εσοχή η οποία είναι κατασκευασμένη από καουτσούκ, από ελαστικό. Ενώ στο blitzgulf ε, ήτανε συρταρωτή η τοποθέτηση του χειριστήριου, εδώ η τοποθέτησή μας γίνεται με μια μικρή πίεση. Πολύ ωραία. Να δούμε λίγο και το τρίποδο του. Είναι. σταθερό και αυτό με το μεσαίο το πόδι που βοηθάει σταθεροποίηση όταν πέσει αρκετό βάρος πάνω και μ' αρέσει πάρα πολύ πολύ ελαφρύ εξίσου ελαφρύ όπως και το Blitzwolf αλλά εδώ δεν κοίταξα προδιαγραφές αλλά είναι μικρότερο σε σχέση με τον BlitzWolf. Το άνοιγμα λοιπόν είναι μικρότερο. Η ποιότητα την είναι πάρα πολύ καλή, είναι αλουμίνιο είναι πολύ ποιοτικό πολύ καλό είναι πιο σφιχτό όσον αφορά το άνοιγμα και το κλείσιμο σε σχέση με τον BlitzWolf αυτό βοηθάει σε μεγαλύτερα ίσως βάρη όταν θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα πολύ βαρύ τηλέφωνο πάνω και λέω ένα πολύ βαρύ τηλέφωνο γιατί το μειονέκτημα του σε σχέση με τον Blitzwolf είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξουμε και να τοποθετήσουμε αποθετήσουμε πάνω αντάπτορα τριών τετάρτων όπου εδώ μπορούμε και μηχάνη να βάλουμε και να βάλουμε και έναν αντάπτορα να βάλουμε μια action cam. Ε, εδώ νομίζω ότι το Blitzwolf ε, περνάει μπροστά και εφόσον ε, θεωρήσουμε δεδομένο ότι η ποιότητά τους είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, νομίζω προσωπική μου άποψη ότι θα ψήφιζα Blitzwolf. Πάντως είναι ίσως από τα δύο καλύτερα που υπάρχουν εκεί έξω. Να βάλουμε λοιπόν και το τηλεφωνάκι. Να το συνδέσουμε. Ανοίξουμε λίγο το Bluetooth. Το ενεργοποιώ. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Φωτιζόμενη η κάμερα. Το μπουτόν που μας δείχνει ότι διαχειρίζεται την κάμερά μας. Οκ. Okay. Να κάνουμε μια σάρωση. Λογικά το βρήκε. Το πάνω είναι το χειριστήριο που σας έδειξα σε προηγούμενο βίντεο. Το μικρό το πολυχειριστηριάκι. Θα σας έχω και για αυτό παραπομπή κάπου εδώ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και ας... Το βγάλουμε. Και αυτό με παναφορτιζόμενη μπαταρία. Εδώ είναι η θύρα φόρτισης USB. Πολύ σημαντικό. Και ας βάλω λοιπόν το τηλέφωνο εδώ πάνω. Να πάμε στην κάμερα. Και να δούμε αν λειτουργεί. Και να τραβήξουμε. Να τραβήξουμε αυτό. Μάλιστα. Άψογα. Χωρίς να κατεβάσουμε κάποια εφαρμογή, όπως ακριβώς και στον μία απλή σύνδεση και δουλεύει μία χαρά. Εξαιρετικά στη βάρη κατασκευή, αλουμίνιο και πλαστικό, ε, δίνει πολύ ωραία αίσθηση ε, το περίβλημα που συγκρατεί το χειριστήριο τις μηχανισμάς το οποίο είναι από καουτσούκ ε, πάρα πολύ καλό για μένα ένα το μειονέκτημα το οποίο θα έλεγα και νομίζω ότι θα άξιζε δεν νομίζω να είναι κάτι να μπορεί να η Xiaomi να μπορέσει να προσαρμόσει έναν αντάπτορα ενό τετάρτου ίντσα για άλλε συσκευέ. Και για κάποιου είναι καλό, για κάποιου όμω ίσω άσχημο, το μήκο του είναι σχετικά μικρό. Στα θετικά του, η ποιότητα της κατασκευής του και είναι και φαίνεται λίγο στιβαρότερο όσον αφορά το άνοιγμα. του κονταριού μας σε σχέση με τον πλησμούς. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πολύ ζόρι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, κάντε subscribe, Μείνετε ενημερωμένοι, έρχονται πολλά πράγματα για να δούμε μαζί. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.